Το ζήτημα της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου εντάσσει στη θεματική εβδομάδα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Δάσκαλοι και καθηγητές με διαφορετικό φυλετικό και σεξουαλικό προσανατολισμό μιλούν στον Αντένα για την προσπάθειά τους να γίνουν αποδεκτοί. Πότε καταλάβατε ότι εγώ μπορεί να γεννήθηκα γυναίκα, αλλά δεν είμαι γυναίκα, νιώθω άνδρας. Πριν γεννηθώ. Στα 5 μου ή στα 6 μου, όταν ρώτησε η δασκάλα πώς λένε παιδί μου, και εγώ απάντησα Δημήτρης. Το είπε η δασκάλα στη μητέρα μου και η μητέρα μου με χτύπησε. Γιατί ήταν κάτι εκτός κοινωνικού κατεστημένου. Ο Νίκος Δρύβας είναι δάσκαλος σε σχολείο της Αθήνας και είναι τρανς άνδρας. Σε μια μικρή κοινωνία έξω από την Πάτρα, αργά και επώδυνα κατόρθωσε να μεταβεί από το φιλικό γένος στον προσδιορισμό του ως γένους αρσενικού. Μου άλλαξαν σχολείο επειδή δεν μπορούσαν να με αποδεχτούν και με πήγανε πιο μακριά, σε ένα χωριό έξω από τα Καλάβρετα. Εδώ στην Αθήνα είναι αυτή η χρονιά, η οποία ξεκίνησε πάρα πολύ δύσκολα. Καλημέρα σας, είμαι ο καινούριος δάσκαλος. Ο πίνακας που σας έχουν στείλει λέει το γυναικείο μου όνομα. Αλλά είμαι εγώ. Περάστε έξω. Το τρελό κουφό είναι ότι όταν έδωσα σε έναν συνάδελφο το χέρι μου, να του πω χάρηκα, με λένε Νίκο, καλή χρονιά. Καθώς με ακούει και μου δίνει το χέρι, την άσεται πίσω, λες και θα τον κολλούσα κάτι. Από γονείς οι αντιδράσεις τους είναι χαζές εντός εγωικών, γιατί θεωρούν ότι μπορεί τα παιδιά τους να τα κάνουν τρανς. Τι απαντάτε σε αυτό το γονιό? Το διαχειρίζεσαι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Ο διαφορετικός προσδιορισμός φύλου ή ο διαφορετικός σεξουαλικός προσανατολισμός είναι πεδίο τεράστιων διακρίσεων, είτε μιλάμε για εκπαιδευτικούς είτε για μαθητές που δέχονται ομοφοβικό εκφοβισμό. Για πρώτη φορά φέτος το Υπουργείο Παιδείας εντάσσει στη λεγόμενη θεματική εβδομάδα στα γυμνάσια το εγχειρίδιο του φορέα Πολύχρωμο Σχολείο, το οποίο στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει την εκπαιδευτική κοινότητα σε αυτά τα ζητήματα. Ο Πέτρος Αμπουτζάκης είναι δάσκαλος σε δημοτικό του Κολωνού. Γονείς, μαθητές και συνάδελφοι γνωρίζουν πως είναι γκέι. Έχετε δεχτεί ποτέ αντιδράσεις? Άμα δεν με ήξεραν, αν κάποιος είχε ακούσει ότι κάποιος από τη Θεσσαλονίκη, ας το πούμε, ή κάποιος από μια άλλη περιοχή της Αθήνας, ότι στον Κολωνό είναι ένας δάσκαλος γκέι που διδάσκει, εκεί βάζει και ενεργοποιεί μόνο την καρικατούρα. Με ό,τι φέρει η καρικατούρα, όλα τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και κάθεται και σκέφτεται τα τραγικά πράγματα. Και θα είναι εμένα, μα τύχαινε στο παιδί μου, μπορεί, ξέρω εγώ, να αισθανόταν μέσα, δεν ξέρω και εγώ, πόσο αρνητικά συναισθήματα. Η προσπάθεια αυτή στα σχολεία δεν είναι καινούρια. Ελάχιστοι όμως καθηγητές επιλέγουν να αγγίξουν τον θεματικό άξονα έμφυλες ταυτότητες. Δεν είναι πολλοί εκπαιδευτικοί έτοιμοι και έτοιμες να αναλάβουν αυτό το ρίσκο να βάλουν αυτό το θέμα μέσα στα μαθήματά τους ή μέσα στη θεματική εβδομάδα. Ωστόσο, η ανάγκη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτά που λέγονται για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι απίστευτα. Είναι αδιανόητα. Είναι δηλαδή είναι κυνήγι μαγισσών. Κανονικά, όπως λέμε ότι κυνηγούσαν παλιά μάγισσες και φανατιζόταν ο κόσμος και σου λέει θα πάρουμε να την κρεμάσουμε, να τη σκοτώσουμε. Πάρα πολλά άτομα έχουν μια τέτοια στάση. Η θεματική εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στη δημοκρατική συνύπαρξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μπει φέτος στον τρίτο χρόνο του θεσμού. Και οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τη θεματική που θα συζητήσουν.